Εδώ στο Ανοιχτό Θέατρο Χώρα συναντάμε την κυρία Ειρήνη Τσαπέγκο, μια ανάσα πριν τοποθετηθούν όλα όσα χρειάζονται, όλα τα σκηνικά, αλλά και να έρθουν τα παιδιά από τη σχολή για να δούμε ένα υπερθέαμα. 20 χρόνια ναι, συμπληρώνονται. Είναι όντως, είναι πολύ διαφορετική χρονιά. Τόσο χρόνια, λέω 20 χρόνια. Και δεν το πιστεύετε, όχι, αυτή είναι αλήθεια. Πόσα παιδιά έχουν περάσει από τα χέρια. Πολλά παιδιά. Απίστευτα. Παιδιά. Πόσες χορογραφίες έχουν γίνει, ασκήσεις και όλα αυτά. Καμιά φορά και εγώ κάθομαι στο σπίτι και λέω, Ειρήνη, μπορούσες εσύ μόνη να το κάνεις όλα αυτά. Πού τα βρήκες, τέτοια δίδα. Πάντα ο Θεός δίνει δύναμη, κουράγιο, έμπνευση. Εμείς τώρα προετοιμαζόμαστε, 2 μέρες έχουμε εδώ πρόβες στο Ανοιχτό Θέατρο. Θέατρο βλέπω είναι όλα έτοιμο, να είναι καλά ο Δήμος. Γιατί τουλάχιστον για την ημέρα μου που εγώ να κάνω τέτοιο επέτειο, το θέατρο είναι εντάξει. Είναι όλα καλά, πολύ ωραία. Τα φτιάξανε, είναι ωραία, ευχαριστούμε. Τι special μας ετοιμάζετε φέτος με αφορμή αυτό? Καταρχάς έχουμε κάποιους καλεσμένους εμείς. Α, ωραία. Το πρόγραμμά μας είναι μόνο διασκέδαση. Δεν υπάρχει δηλαδή τίποτα για το θέμα, πάμε να συγκινιέμαι, να... Ναι, δεν θέλουμε στεναχώρια καθόλου. Είναι σκέτο γενέθλια. Έτσι, μπράβο. Πάρτι. Άρα γιορτή, άρα χαρά. Άρα είναι η παράσταση πάρτι. Πάρα πολύ όμορφα, πάρα πολύ. Και εννοείται γι' αυτό το λόγο, θέλουμε να είναι όλος ο κόσμος εδώ, γιατί θέλουμε εμείς να χαρούμε όλοι μαζί, που πραγματικά όλοι έχουμε αυτή τη ανάγκη. Βέβαια. Να γελάμε, να είμαστε ειλικρινείς, να είμαστε αφόρμητοι. Θετικοί. Ναι. Εμένα το τελευταίο που εγώ ξεκίνησα να κάνω παρουσιάστρια, μου αρέσει πάρα πολύ η θέση μου, διότι εντάξει, πιστεύω το έχω λίγο αυτό. Εσείς βγάζετε και κάτι από αυτά που ξέρετε. Ακριβώς, βγάζετε και κάτι από αυτά που... Όχι στημένα. Να, μπράβο, όχι στημένα, από αυτό που ζείτε τόσα χρόνια, μέσα από την καρδιά σας. Αυτά. Τώρα, θα έχετε και κάποια άτομα που μεγάλωσαν, αλλά θα μας κάνουν την έκπληξη να έρθουν εδώ και να τους... Ότι... Κάπως έτσι θα πάει. Ναι, θα γυρίσουμε τον χρόνο πίσω. Βέβαια, εγώ θα ήθελα και τη Χριστίνα εδώ, αλλά δεν ξέρω. Μακάρι. Ναι, λέτε να έχουμε τέτοια ωραία πράγματα. Μπορεί να είναι, αλλά πάρα δεν πολύ το όμορφα. Ξέρω. Πάρα πολύ ωραία. Έκπληξη. Οπότε λοιπόν θα έχουμε ιδιαίτερες εκπλήξεις, αλλά και συγκινήσεις. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Νομίζω. Θα γυρίσουμε τον χρόνο σίγουρα πίσω, θα θυμηθούμε πράγματα, ναι, θα δούμε παιδιά που ήταν μια σταλιά και έχουν μεγαλώσει. Είτε σπουδάζουν, είτε έχουν πάρει το δρόμο της ζωής τους. Αυτό είναι και, αυτή είναι και η πορεία της ίδιας της ζωής. Γιατί κακά τα ψέματα υπάρχουν και τα παιδιά που είναι μαζί μου από 10 ως 15 χρόνια σταμάτητα. Και μακάρι να είναι όλοι Κυριακοί εδώ. Θέλω να μου κάνουν έτσι. Αυτό λέει πολλά. Αυτό λέει πολλά. Λέει πάρα πολλά. Και το βίντεό σας καταπληκτικό. Έτσι, με την υπογραφή του Γιάννη Γλινάτσι, ναι, έτσι. Προσπαθήσαμε λίγο σαρκαστικά. Καλά κάνατε. Αλλά σε αυτό υπάρχει και ένα μέρος της αλήθειας. Μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε να ευχαριστήσετε ανθρώπους, πλάι σας, σπόνσορες, χορηγούς, βοηθούς, εθελοντές. Μα όπως πάντα έχω εγώ χορηγούς, υπάρχουν άνθρωποι που υποστήριξαν, ό,τι και μας έχουν κάνει βοήθεια. Ευχαριστώ από καρδιάς, εννοείται, διότι φέτος πραγματικά έχει πάει μεγάλο έξοδο. Έτσι είναι όταν είναι μεγάλη επέτειος. Ανανέωση σε πάρα πολλά πράγματα στη σκηνή μας και εννοείται χρειαζόταν και κάποια στήριξη οικονομική. Θέλετε να πείτε ονόματα, ό,τι θέλετε. Είναι πάρα πολλά. Οπότε θα το πείτε τη βραδιά εκείνη, την Κυριακή το βράδυ. Θα τους ευχαριστήσετε. Στην παράσταση, κάνω και στο Facebook αυτό. Δεν νομίζω ότι να έχουν παράπονα από μένα οι χορηγοί. Όχι βέβαια, όχι βέβαια, με το παραπάνω. Οπότε να καλέσουμε όλους τους φίλους. Αλλά είμαστε σίγουροι ότι εδώ δεν θα υπάρχει ούτε θέση για παιδάκι. Θα γεμίσουν και πάλι οι χώροι από μαμάδες, γονείς, γιαγιάδες, παππούδες, φίλους, γνωστούς, παιδιά της σχολής που πέρασαν. Αλλά δεν θα πάρουν μέρος, παιδιά που θα πάρουν μέρος, έτσι. Και νομίζω θα είναι μια φαντασμαγορική βραδιά, πάντα οι εκδηλώσεις σας. Εγώ να προσπαθήσω, πάντως. Πιστέψτε με, τα καταφέρνετε θαυμάσια. Ό,τι καλύτερα πραγματικά, γιατί θέλω, και επειδή είναι βεβαίως τέτοια ειδική μέρα, αλλά πάντα σε οποιοδήποτε εκδήλωση, παράσταση που έχω κάνει, πάντα προσπάθησα να ευχαριστηθεί ο κόσμος. Ακριβώς. Γιατί φεύγοντας από τα σπίτια, δίνουν σε εμάς χρόνο.
Έτσι. Αυτό σημαίνει πρέπει να φεύγουν εκεί, να ευχαριστούνται. Έτσι, έτσι. Πολύ ωραία. Υπέροχα, υπέροχα. Άρα, λίγο και καλά. Ραντεβού την Κυριακή 9 η ώρα το βράδυ. Ναι, θα έρθουμε πιο νωρίς, ναι, βέβαια, να βρούμε τις θέσεις μας, να καθίσουμε, εννοείται, να βιντεοσκοπήσουμε. Βέβαια, εννοείται, εννοείται. Θα είμαι μαζί σας. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία, καλή δύναμη και ό,τι καλύτερο, Ειρήνη μου. Ναι. Άντε πάμε και για τα άλλα 20. Ευχαριστώ. Άλλα 20 ακόμη. Όλα αυτά εξητάται από πάρα πολλά. Έτσι, έτσι. Γιατί ο ένας δεν μπορεί να το σηκώσει τέτοιο βάρος. Κοίτα να δεις, μπορεί να μην κάνεις τόσες ώρες την ημέρα, μπορεί να κάνεις λιγότερες. Αλλά ό,τι κι αν είναι, τα παιδιά σε λατρεύουν, σε έχουν ανάγκη. Καινούργια παιδιά έρχονται στο προσκήνιο και όλα αυτά θέλουν τις γνώσεις σου, την εμπειρία σου και το ταλέντο σου. Ελπίζω. Και το εύχομαι. Θέλω αυτό, βεβαίως. Και το εύχομαι από καρδιάς, αγάπη μου. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Και Κυριακή ραντεβού εδώ για ένα φαντασμαγορικό σοου της Ειρήνης Τσαπέγκο και των υπέροχων παιδιών της. Να σε καλά. Γεια χαρά. Ευχαριστούμε πάρα. Και εγώ ευχαριστώ. Το σχολείο μας φέτος έχει υπέθειο κλείδωμα 20 ολόκληρα χρόνια. Εγώ δεν το πιστεύω δηλαδή. Α, γενέθλια δηλαδή. Ναι, Μαρίνα, είναι γενέθλια. Και νομίζω ότι φέτος να κάνω κάτι πάρα πολύ διαφορετικό. Και ωραία. Πότε θα γίνει? Εννοείται ότι είναι 16 Ιουλίου Κυριακή και ξεκινάμε 9 ώρα βράδυ. Πω, χαμός θα γίνει στις πρόβες. Και έντονες κινήσεις. Δηλαδή ρούχα παλέτου. Τεντωμένες μύτες, μάτια στο κοινό, έκφραση. Λοιπόν, καρίτσια, μην αγχώνεσαι τόσο πολύ. Κάθε φορά τα καταφέρνουμε μια χαρά και αυτή τη φορά έχει ένα παραπάνω λόγο, έτσι. Σας υπόσχομαι σε όλους ότι δεν θα γίνω γρινιάρα.